Τα λες έτσι χθες, γιατί ένα τώρα μου λέει ο Βασίλης, μου λέει, θα πας στη Βραζιλία. Α, πάνω στην ώρα. Του λέω, όχι παιδάκι μου, πώς ήρθε αυτό. Μου λέει, γιατί έτσι γράφτηκε. Όχι ρε, του λέω, χθες μιλάγαμε και βλέπαμε ένα θέμα με τη Βραζιλία και λέω, τι ωραία, κάθε φορά όταν βλέπω φωτογραφίες, λέω, εκεί θα ήθελα να πάω κάποια στιγμή. Εντάξει, θέμα οργάνωσης είναι, κάποια στιγμή θα πάμε. Να πας. Θέλω να πω, αλλά είπα, θα ήθελα να πάω. Γιατί μου λέει, θα πας Βραζιλία. Όχι, μα μου λέει πάνε θα πας. Δεν πειράζει, καλύτερα να με ψάχνουν προς τα εκεί. Δεν πειράζει. Τώρα ξέρεις τα λένε. Ήταν να με ψάχνουν προς τα εκεί, άρα θα πάει προς τα δω. Πρέπει προς τα δω, προς τα εκεί. Εννοείται ότι διακοπές θα πάμε κι εμείς κάπου οικογενειακά. Λίμωνο. Βέβαια. Φυσικά, γιατί κρυφό είναι. Μπραζίλ. Καθένας όπως θέλει το οργανώνει το πρόγραμμά του και όπως μπορεί. Το θέμα είναι, λένε ότι. Γιατί να πάμε και μαζί. Θες να πας κι εσύ, Μπραζίλ. Προηγούνται άλλοι τώρα στα μάτια. Ούτε εσύ, ε. Βραζιλία. Δεν πειράζει, έχω τον άνθρωπο που έχει πάει και την ξέρει καλά. Βέβαια. Και Ρίο και Σάο Πάολο. Δεν μιλάμε για σένα. Δεν μιλάμε για σένα, Μάικη μου. Μάικη μου, το μαντήλι σου. Μάικη μου. Α, είπες το μαντήλι σου, το τραγούδι σήμερα, δεν σου αφιέρωσα.